Στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, οι ψεκασμοί ξεκίνησαν στις 9 Απριλίου σε αγροτικές κυρίως περιοχές του Δήμου Αυδείρων και αναμένεται να επεκταθούν σε αγροτικές περιοχές και οικισμούς των Δήμων Αυδείρων και Τοπίρου, αλλά και στο Μητροπολιτικό Δήμο Ξάνθης κατά τις επόμενες ημέρες. Καθοριστικός βέβαια θα είναι ο ρόλος των καιρικών συνθήκων, αφού οι βροχοπτώσεις εξουδετερώνουν συνήθως τα αποτελέσματα τόσο των επίγειων όσο και των εναέριων ψεκασμών. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών, η περιφέρειά μας έχει εγκρίνει ένα τριετές πρόγραμμα που αφορά τα έτη 2017, 2018 και 2019. Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειας και τουλάχιστον από τα προηγούμενα έτη έχουμε να πούμε ότι έχουμε πάρει τα εύσημα και από τη διοίκηση του Κελπνό αλλά και από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας για την αποτελεσματικότητά του. Είχαμε τον προηγούμενο έτος ειδικά πολύ μεγάλη έξαρση πανελλαδικά και πανευρωπαϊκά σε ό,τι αφορά και τον ιό του Δυτικού Νείλου, και αν δεν είχαμε προβλέψει να εγκρίνουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα, να είστε σίγουρος ότι τα αποτελέσματα εδώ στην περιφέρειά μας θα ήταν τρομακτικά. Δηλαδή είδαμε και σε άλλες περιφέρειες πόσο μεγάλη έξαρση και πόσα πολλά περιστατικά είχαμε από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Εμείς καταφέραμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα και κρατήσαμε σε πολύ χαμηλά επίπεδα αυτό που θα μπορούσε να συμβεί, γιατί ξέρουμε πολύ καλά πού βρίσκεται η περιφέρειά μας γεωγραφικά και πόσο μεγάλο πρόβλημα θα είχαμε σε μια άλλη περίπτωση. Θέλω να πω πιο συγκεκριμένα ότι έχουμε ξεκινήσει από τις 27 Τρίτου το πρόγραμμά μας με επίγειους ψεκασμούς και θα συνεχίσουμε και με αεροψεκασμούς όπου υπάρχει ανάγκη. Για το πρόγραμμα των αεροψεκασμών δίνεται ειδική άδεια και είναι άδεια που κρατάει 5 με 6 μήνες. Οπότε εκεί κινούμαστε με σύνεση για να καλύψουμε και τις περιόδους της πιο μεγάλης έξαρσης. Σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, θα ήθελα να πω ότι συντελούν και άλλες παράμετροι, όπως είναι οι καιρικές συνθήκες και όπως είναι και η ατομική προστασία, τα μέτρα ατομικής προστασίας. Οι καιρικές συνθήκες ξέρετε ότι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, διότι ακόμη και αν γίνονται και επίγειοι και εναέριοι ψεκασμοί, αν έχουμε συνεχόμενες βροχοπτώσεις, το αποτέλεσμα δεν θα είναι ικανοποιητικό. Αλλά πιο σημαντικό απ' όλα, για αυτό που μας ενημέρωσαν και από τη διοίκηση του Κελπνό, είναι το εξής. Είναι τα μέτρα ατομικής προστασίας. Είναι τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουμε όλοι μας για την ατομική μας υγιεινή. Δηλαδή, να απομακρύνουμε αν υπάρχουν στάσιμα νερά γύρω από το σπίτι μας, γύρω από εκεί που μένουμε, εκεί που κινούμαστε. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε εντομοποθητικά στο σώμα μας, οπουδήποτε είναι εκτεθειμένα τα χέρια μας, τα άκρα μας. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε εντομοκτώνα, εντομοποθητικά χώρου. Όλα αυτά είναι οδηγίες που μας έχει δώσει το Κελπνό. Αυτό που μπορούμε εμείς να κάνουμε από τη δικιά μας την πλευρά είναι να ενημερώνουμε τους πολίτες. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι το Κελπνό βράβευσε πέρυσι την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την αποτελεσματικότητά της στο θέμα των ψεκασμών και της καταπολέμησης των κουνουπιών, σε σχέση πάντα τόσο με τη γεωγραφική της θέση, τις βροχοπτώσεις, αλλά και την έξαρση κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου που είχαμε πέρυσι στη χώρα μας, με τους αρμόδιους της περιφέρειας να ελπίζουν ότι και φέτος οι ψεκασμοί θα έχουν αντίστοιχη αποτελεσματικότητα.